Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία σε πραγματικά πολύ αντίξωες συνθήκες. Είχαμε επιλέξει να κάνουμε την παρουσία σε κλειστό χώρο για να υπάρχει κλιματισμός. Μας ενημέρωσαν εδώ από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου ότι κλιματισμός γιοκ, θα το έχετε αισθανθεί όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα εδώ του μεγάλου περιπάτου που θα έχει τα πλατάνια του βουλεβάρτου. Πάθανε, λέει, μεταφυτευτικό σοκ και ξεραθήκανε. Και έτσι θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα επιδιώξουμε να είμαστε και όσο γίνεται πιο σύντομοι για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση παρουσίασης των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπήρωσης για την Περιφέρεια Αττικής. Φυσικά σήμερα, φίλες και φίλοι, η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι στους συντρόφους μας, στους φίλους μας, αλλά και στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, αλλά και των άλλων περιοχών της περιφέρειάς μας, που δοκιμάζονται από ακόμα μία πυρκαγιά, σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, κάθε χρόνο οι ίδιες καταστροφές, κάθε χρόνο οι ίδιες ανεπάρκειες του περίφημου αστικού κράτους, που είτε δεν προλαβαίνει, είτε δεν τα καταφέρνει, είτε δεν είναι ικανό να σώσει τις περιουσίες ή να προστατέψει ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι πολύ ικανό για να τρέξει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πριν λίγο μας ειδοποίησαν οι σύντροφοί μας, αρκετοί υποψήφοι μας, που ήταν σε αρκετές δουλειές. Ο σύντροφός μας, ο Φραγκίος ο Κουτελιέρης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ερχόταν αυτή τη στιγμή, είναι εγκλωβισμένος για πάνω από 2 ώρες στο 79 χιλιόμετρο. Μαζί με εκατοντάδες άλλα αυτοκίνητα, έχουν κλείσει την Εθνική Οδό, δεν τους αφήνουν να πάνε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Μετά από μια μισή ώρα εμφανίστηκε το πρώτο κρατικό όχημα, ένα πυροσβεστικό όχημα που κατέβαινε προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε χρόνο τα ίδια. Και οι σύντροφοί μας στην Ανατολική Αττική, πραγματικά από το μεσημέρι, δίνουν ένα συγκλονιστικό αγώνα για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, για να βοηθήσουν όσο μπορεί να βοηθήσουν. Με τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μπροστά, με τον σύντροφό μας, τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής, τον σύντροφο τον Γιάννη τον Γιώκα και τους άλλους συντρόφους. Και το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι εκεί. Και όσο ανήσυχοι είμαστε και για τους συντρόφους μας αλλά και για τους κατοίκους, και τόσο οργισμένοι είμαστε για τα ίδια ξανά φαινόμενα. Κρουνοί να μην υπάρχουν, οι μάνικες να μην δένουν πάνω στους κρουνούς, ελικόπτερα να μην πετάνε, πυροσβεστικά να μην υπάρχουν. Στο ίδιο έργο θεατές μιας εγκληματικής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο και της σημερινής μας παρουσίασης. Εμείς ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανοίγουμε τη συζήτηση για αυτή την προγραμματική σύγκληση, όπως είπε πολύ εύστοχα ο σύντροφος ο Σπύρος Τσόγκας, που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτή η προγραμματική σύγκληση κυριολεκτικά γίνεται ταύτιση στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής αλλά και στις άλλες περιφέρειες όλης της χώρας. Μεγάλα ζητήματα όπως είναι αυτά που συζητάμε. Μεγάλα ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των λαϊκών περιουσιών. Μεγάλα έργα της αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης λείπουν από τους προϋπολογισμούς, λείπουν από τον προσανατολισμό, την ίδια στιγμή που τρέχουν μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια. Είναι πασίγνωστη η φράση του Περιφερειάρχη στα εγκαίνια του γηπέδου Μεγάλης ΠΑΕ. Θα το πούμε χωρίς να παρεξηγηθεί κανένας, εδώ είμαστε λαϊκοί άνθρωποι και δεν κρύβουμε κουβέντες, ο οποίος είπε ακριβώς, βάλαμε κόλλο για αυτό το γήπεδο. Έτσι είπε. Αλλά για να φτιαχτούν κρουνοί στην Ανατολική Αττική που δεν υπάρχουν, ή πολύ περισσότερο για τα 2 ρέματα, τα περίφημα που πνίξανε, πάνω από 24 συνανθρώπους μας κατέστρεψαν σπίτια, κοντά στα 800 σπίτια επαγγελματικούς χώρους, αυτά τα ρέματα της Μάνδρας Σούρες και Αγία Εκατερίνη. Λοιπόν, αυτά τα ρέματα, η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διευθέτησή τους συζητήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με ημερομηνία 5 Εβδόμου του 2023. Για τους περισσότερους που μπορεί και σήμερα έχουμε βρεθεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα, οι αρμοδιότητες των περιφερειών, των παλιών δηλαδή νομαρχιών, για να γινόμαστε και πιο κατανοητοί, είναι πραγματικά άγνωστες. Οι νόμοι, όπως υπόθηκε, που διαδοχικά έχουν περάσει,
με αυτά τα ηχηρά ονόματα Καποδίστρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλικράτης του ΠΑΣΟΚ, Κλισθένης στο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, οι πρόσφατοι των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, του Βορύδη και του Θοδωρικάκου, μέσα στην πανδημία αυτή, αφαίρεσαν και το τελευταίο φύλλο Σικής. Υπάρχει δηλαδή το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και πολιτικό ζήτημα που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού, αλλά για κρατική διοίκηση, καλύτερα για ένα ιδιότυπο κρατικό μηχανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών που παίζει το ρόλο γραφείου διασύνδεσης επιχειρηματικών συμφερόντων με αποφάσεις που λαμβάνονται πέρα και έξω από τα αιρετά σώματα που έχουν ψηφίσει οι πολίτες. Ειδικά το Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να το γνωρίζετε, έχει μετατραπεί σε ένα διακοσμητικό όργανο σχεδόν χωρίς καμία αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητα για τα σοβαρά και μεγάλα θέματα. Όλες οι κρίσιμες αποφάσεις μπορούν να πάρθουν χωρίς καθόλου συζήτηση, αλλά και αποφάσεις κρίσιμες που εμποδίζουν αρνητικές εξελίξεις για τα λαϊκά στρώματα της Αττικής μπορούν να παρακαμφθούν με μια κοινή υπουργική απόφαση. Η κατάσταση αυτή, λέμε εμείς, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μυρολατρικά, με ητοπάθεια και τη λογική «δεν μπορεί να γίνει τίποτα». Η υπεράσπιση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 4 εκατομμυρίων ψυχών που ζούμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής απαιτεί σύγκρουση με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Η λαϊκή συσπήρωση, το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι ακριβώς για αυτό το λόγο εδώ. Είναι ακριβώς για να συγκρουστεί με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Απαιτεί αποφασισμένο αγώνα από το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, την νεολαία, και φυσικά έχει ανάγκη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο από εκλεγμένους που θα συμβάλλουν στη συγκρότηση μιας μεγάλης μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά στην περιφέρεια της Αττικής παραμένουν αρμοδιότητες για σημαντικά θέματα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την πολιτική προστασία που συζητήσαμε στην αρχή, την αντιπλημμυρική θωράκιση, τη διευθέτηση των ρεμάτων για έργα και υποδομές κρίσιμες για την προστασία και τη λειτουργία των πόλεων. Όλοι μπορούν να αναρωτηθούν, μετά τις μεγάλες καταστροφές, με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές πέρα από το οικονομικό κόστος, τι άλλαξε? Μετά τη φωνική πλημμύρα στη Δυτική Αθήνα, τη Δυτική Αττική, τη Μάδρα, ποια έργα μπήκαν σε προτεραιότητα? Μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, τι άλλαξε έπειτα από την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή με την απώλεια πριν 2 χρόνια του 50% της δασικής έκτασης της Αττικής με τις φωτιές που κατέκαψαν τα Γεράνια, την Πάρνηθα, τη Δυτική Αττική ολόκληρη? Τις περισσότερες φορές, πρέπει να το γνωρίζετε, δεν έγινε ούτε καν συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρά τα συνεχή αιτήματα της λαϊκής συσπήρωσης, τις διαδηλώσεις και τις εκατοντάδες παρεμβάσεις μαζί με τους κατοίκους των περιοχών. Σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκαν απέναντι στους αγώνες του λαού, μάλιστα αρκετές φορές ούτε καν δέχονταν να συζητηθούν ψηφίσματα συμπαράστασης ανάδειξης των αιτημάτων τους. Τα σωματεία και οι φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, οι κάτοικοι των περιοχών αντιμετωπίστηκαν ως εχθροί σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα και όταν δεν φώναζαν την αστυνομία για να αποκλείει το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποκλείστηκαν οι ίδιοι πίσω από κάμερες να μην έχουν φυσική παρουσία στα Περιφερειακά Συμβούλια. Και τα 4 τελευταία χρόνια, οι βασικές ανάγκες του 40% του πληθυσμού της χώρας ήταν έξω από τους πανομοιότυπους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι χρειάζεται, είναι αλήθεια, μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια από έμπειρους ανθρώπους για να ανακαλυφθούν οι διαφορές ανάμεσα στον τελευταίο, για παράδειγμα, προϋπολογισμό που ψήφισε η διοίκηση Πατούλη ή στον αντίστοιχο της Ρένας Δούρου ή ακόμα πιο πίσω του Γιάννης Γουρού. Οι στόχοι της κεντρικής κυβέρνησης για να κλειδώσουν αυτά τα περίφημα που ακούσατε και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα, για να επιτευχθούν αυτά, φορτώνονται στις πλάτες του εργαζόμενου λαού τόσο από τη φορολογιστία όσο και από την πλευρά των περικοπών στις περιφέρειες και τους δήμους, ακόμη και για στοιχειώδη πράγματα αυτά που συζητάμε. Όσον αφορά τα αναγκαία έργα που διαφημίζουν,
Τώρα, ειδικά στην προεκλογική περίοδο, θα δείτε φυλάδια, θα δείτε σποτάκια, θα δείτε να κόβονται κορδέλες. Τα αναγκαία όμως έργα που διαφημίζουν, τα περισσότερα είναι στα χαρτιά, στους προϋπολογισμούς, τα οποία μάλιστα μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο, σε αριθμό περίπου 800 τέτοια έργα. Μεταφέρονται τα τελευταία 12 χρόνια. Χρήμα και με γρήγορες φυσικά διαδικασίες τρέχει εκεί που υπάρχουν ενδιαφέρον από τους tour operators, το τουριστικό κεφάλαιο, εκεί που έχουν ενδιαφέρον οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το real estate. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από τα εκατομμύρια που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία, τα μισά από τα περίφημα αποθεματικά των 400 εκατομμυρίων που λέγανε, δόθηκαν στο Φαλιρικό Όρμο, στην αυλή της Αττικής Ριβιέρας, που είδαμε όλοι ότι πρώτα μπήκε η ταμπέλα πριν ακόμα φτιαχτεί. Είναι προκλητική υποχρηματοδότηση των λαϊκών συνοικιών, των δυτικών συνοικιών, της Δυτικής Αττικής, των γειτονιών του Πειραιά, τις οποίες τις προορίζουν, δεν είναι τυχαίο, να γίνουν η αυλή, η πίσω αυλή, για όλες τις ρηπογόνες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Μέσα στο ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής, εκεί έχουν να πάνε τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, τα καρκινογόνα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, δίπλα στις κομματερές που επεκτείνουν, στο σταθμό LNG που θέλουν να στήσουν στο Σκαραμαγκά, τα καζάνια πετρελοειδών και πολλά πολλά άλλα. Έχουν κάνει τη συγκεκριμένη επιλογή τους, θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατοικούν σε αυτές τις περιοχές, είναι δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι. Όλες οι υπηρεσίες, οι μελέτες, επισημαίνουν ότι η κατάσταση των βασικών υποδομών διαμορφώνει μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, εξαιτίας της αποσπασματικότητας και της ανύπαρκτης συντήρησης, της εμπορευματοποίησης και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Πραγματικά η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Αττικής, πρέπει να ξέρετε, δεν έχει τίποτα δικό της. Δεν έχει τίποτα δικό της σε σχέση όχι μόνο με υπαλλήλους. Από τις 46 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες λιγότερο από τις 25. Αλλά δεν έχει και τίποτα δικό της σε σχέση με μηχανήματα. Δεν έχει, για παράδειγμα, ούτε μία υδροφόρα δικιά της. Χρησιμοποιεί μηχανήματα ιδιωτών. Νοικιάζει από εργολάβους. Αυτές που βλέπετε τώρα που κυκλοφορούν, είναι νοικιασμένες με 2.000 ευρώ την ημέρα, η κάθε μία από αυτές τις υδροφόρες. Για αυτή την αντιπυρική περίοδο έχουν δοθεί 2 εκατομμύρια ευρώ για υδροφόρες και άλλα τέτοια μηχανήματα. Μετάισμα όμως εργολάβων, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετάισμα εργολάβων δεν σβήνονται φωτιές. Με μια δυνατή μπόρα κηρύσσεται η Αττική σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Κλείνουν τα σχολεία. Χτυπάει με μανία το 112. Στον Καύσωνα το ίδιο το ζούμε τώρα με τα πάρκα. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Με τον πρώτο Καύσωνα, το πρώτο πράγμα που κλείσανε είναι τα 4-5 πάρκα που διαθέτει η Αττική. Αυτά τα ελάχιστα πάρκα, το πάρκο Τρίτσι, το Λόφο Φινοπούλου, το πάρκο στο πεδίο του Άρεως, το Αττικό Άλσος, το πάρκο του Σκηνιά, από τις ελάχιστες ελεύθερες παραλίες για να πάει οι λαϊκοί άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο. Λοιπόν, τα πρώτα πράγματα που κλείσαν είναι αυτά και είναι ομολογία ότι δεν μπορούν να φυλάξουν ούτε 1.000 στρέμματα φραγμένου πάρκου. Αυτή είναι η μέθοδο αντιμετώπισης για όλα. Μείνετε σπίτι ή άμα πάρει φωτιά, φευγάτε από το σπίτι. Η Περιφέρεια Αττικής έχει βασική αρμοδιότητα τη διευθέτηση, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων. Μαζί και με τα έργα για τα αποχετευτικά ομβρίων, που τα βαφτίζουν αντιπλημμυρικά, ο προϋπολογισμός εδώ και πολλά χρόνια δεν ξεπερνά το 3%. Διαβάζουμε στον απολογισμό της διοίκησης, παρουσιάζει ότι έχει 117 αντιπλημμυρικά, με μεγάλους προϋπολογισμούς εκατομμυρίων. Με μια απλή διαίρεση με αυτά που έχει δώσει για χρηματοδότηση, στην καλύτερη των περιπτώσεων, αποσπασματικά και κακοφτιαγμένα, γιατί μέχρι να φτιαχτούν θα έχουν περάσει πολλά χρόνια, θα τελειώσουν σε 40 χρόνια. Η διαχείριση των απορριμμάτων επίσης μια βασική αρμοδιότητα της περιφέρειας, η οποία γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον κλάδο. Πίσω από τις δεξιώσεις και τις φωτογραφίες βρίσκεται η φράση
μνημείο περιβαλλοντικού χάους και ανθρώπινου πόνου που είπαν οι γραφειοκράτες της Κομισιόν μόλις συνάντησαν τη χωματερή. Σε αυτό το περιβαλλοντικό χάος και ανθρώπινο πόνο είναι χέρι-χέρι πιασμένοι όλες οι διοικήσεις που πέρασαν από την περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι που στηρίζονταν από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί ψήφισαν τη δημιουργία του νέου τρίτου χιτά της νέας τρίτης μεγάλης χωματερής. Μαζί προώθησαν και πέρασαν και με νόμο από τη Βουλή, αλλάζοντας τον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων και έβαλαν ξανά την καρκινογόνο καύση μέσα στο σχεδιασμό. Οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση, ιδιαίτερα σε αυτό το μεγάλο θέμα, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι κατά κοινή ομολογία, μας αναγνωρίζεται από φίλους και αντιπάλους. 14 φορές φέραμε το θέμα μαζί με τους κατοίκους, με διαδηλώσεις, με διαμαρτυρίες, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βρεθήκαμε δεκάδες φορές μέσα και έξω από το Συμβούλιο με τους κατοίκους. Φτάσαμε με την πιο εμπεριστατωμένη έκθεση που έχει γίνει ποτέ για τη χωματερή της Φυλής, μέχρι και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία φυσικά για τέτοια θέματα με εκπληκτική ταχύτητα την έβαλε στο αρχείο. Ήταν εύστοχο το σύνθημα και εμείς το υιοθετούμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, το σύνθημα που φώναζαν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην Πετρούπολη και στα Νολιώσια, που ήμασταν εκεί στη μεγάλη διαδήλωση μαζί με τον σύντροφο τον Χρήστο τον Κατσιώτη. Δεν έχουμε δύο ζωές για να τους δώσουμε τη μία. Αυτό ήταν το εύστοχο σύνθημα στις κινητοποιήσεις τους και μας δίνει την κατεύθυνση αυτό το σχεδιασμό που φέρει την υπογραφή των αστικών κομμάτων αλλά και των παρατάξεών τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο να τον ανατρέψουμε και θα τον ανατρέψουμε με την πάλη μας, τον αγώνα μας αλλά και με το εκλογικό αποτέλεσμα του Οκτώβρη. Τεράστια τμήματα του λαού της Αττικής ζουν διαρκώς με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Εδώ απουσιάζουν μελέτες, εκπαίδευση πληθυσμού, αναγκαίοι οδοί μαζικής διαφυγής, τα κατάλληλα σημεία συγκέντρωσης. Στο πέραμα, ένας μόνος δρόμος διέλευση υπάρχει και περνάει από 140 καζάνια. Μην πάμε μακριά, μόλις τώρα είπαμε το παράδειγμα, στην Εθνική Οδό που περνάει μπροστά από τη Motor Oil, δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος, έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα πάνω στο δρόμο. Φίλες και φίλοι, δεν είναι μοιραίο να υπάρχει πλήρης απουσία δράσεων και παρεμβάσεων που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ως κανονικότητα στη ζωή μας το περίφημο «πάμε όπου βγει» που ακούσαμε σε αυτό το τεράστιο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη με 57 νεκρούς η μεγάλη πλειοψηφία νέα παιδιά. Είμαστε στο 2023 και πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα για τη θωράκιση της ζωής μας, πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα για την ποιότητα της ζωής μας. Πρέπει να απαιτήσουμε στην Ανατολική Αττική το 2023, σε μια εποχή που βαυκαλίζονται ότι είναι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να υπάρχει το αυτονόητο, να υπάρχει αποχέτευση για το 40% του πληθυσμού που κατοικεί σε αυτή τη χώρα, τα λίμματα πηγαίνουν σε ένα μόνο σημείο, στην Ψιτάλη. Δεν υπάρχει δεύτερος αγωγός. Αυτό το περίφημο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων για την Παιανία, το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, τα Καλύδια, όλη αυτή την περιοχή, ξεκίνησε το 2014, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και έχουμε 2023. Δεν μιλάμε για άλλες περιοχές, νησιά, όπως η Αίγινα για παράδειγμα, που η μελέτη, όχι το έργο, κατατέθηκε μόλις φέτος για να έχει αποχέτευση η Αίγινα. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία μέρημνα για το λαό της περιοχής σε υγεία, παιδεία, αθλητισμό, πολιτισμό. Αντίθετα, το μοναδικό κέντρο που υπήρχε πολιτισμού και αθλητισμού, ο Άγιος Κοσμάς, έκλεισε για να εισπράξουν τις ευχαριστίες του Μεγιστά Ναλάτσι οι τρεις διαδοχικοί πρωθυπουργοί, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και οι τρεις διαδοχικές φυσικά περιφερειακές αρχές, ο Σγουρός, η Δούρου και ο Πατούλης. Σε όλη την Αττική υπάρχει μόνο ένα μεγάλο πάρκο, το Πάρκο Τρίτσι, που είπαμε. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Φτιάχτηκε και κρατιέται με τους αγώνες των κατοίκων, με την τεράστια συμβολή που έχει για αυτό το πάρκο η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και το φεστιβάλ που κάνει εκεί εδώ και μια δεκαετία. Και γι' αυτό
Ένας πρόσφατος σχεδιασμός που παρουσιάστηκε μάλιστα σε ανοιχτή εκδήλωση με πολλούς και διάφορους παράγοντες καλεσμένους, μιλάει ανοιχτά για να δοθεί για business στα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, εμείς τους λέμε με αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Μέσα στην πανδημία, στήριξαν την πολιτική εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας. Μοίρασαν φυσικά χρήμα με απευθείας αναθέσεις πολύ για αντισηπτικά, μάσκες, υπερτιμολογημένα τεστ και διάφορα άλλα. Αποδεικνύεται με όλα αυτά τα παραδείγματα ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν το κεφάλαιο και αυτό το δρόμο εμείς είμαστε διατεθειμένοι να περπατήσουμε. Όσο για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της Αττικής, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να ξέρετε ότι φτιάχνει κάθε χρόνο πολύ πλούσιες εκθέσεις περί κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης. Και την ίδια ώρα είναι υποστελεχωμένες οι κοινωνικές κρατικές δομές, σταματούν προγράμματα και παραδίδονται στις φιλανθρωπίες των εταιριών, τις αμαρτωλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει μέχρι και τη φροντίδα ασυνόδευτων παιδιών, ορφανών παιδιών, όπως είδαμε με τη γνωστή Κιβωτό και τις διάφορες δήθεν εθελοντικές ομάδες. 1,3 εκατομμύρια του πληθυσμού, με τα επίσημα στοιχεία, στην Αττική ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, σε συνθήκες παραγωγής τεράστιου κοινωνικού πλούτου που βλέπουμε γύρω μας. Φίλες και φίλοι, δεν θα πούμε περισσότερα παραδείγματα. Εμείς λέμε όμως ότι γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Γεννιέται έξω, στο δρόμο, όχι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις εργατικές λαϊκές συνοικίες της Αττικής. Γεννήθηκε στους αγώνες για να κλείσει το έσχος της κομματερής της Φυλής, με τους χιλιάδες μαθητές στην Πετρούπολη, στα Νολιώσια, στο Καματερό, στο Πέραμα, το Κερατσίνι, τη Δραπετσόνα, για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου, στο Βαρνάβα, που είναι ο Σπύρος ο Ηλίας, ο πρόεδρος της κοινότητας, όπου όλα τα νέα παιδιά του χωριού μαζί έφτιαχναν και φτιάχνουν τα πανό τους, τα συνθήματά τους, φυλάνε βάρδιες στον τόπο τους, στους αγώνες για το Πάρκο Τρίτσι, το πεδίο του Άρεως, τον Άγιο Κοσμά, στα Σεπόλια για να βελτιωθεί στοιχειοδός η ζωή στη γειτονιά, στο Λαύριο για να στελεχωθεί και να μην κλείσει το κέντρο υγείας, με τους κατοίκους στα Γεράνια, τη Μάνδρα, τη Βαρυμπόπη, την Ινόη, με στις φωτιές των προηγούμενων χρόνων για να σώσουν τον τόπο τους από την ανυπαρξία αντιπυρικής προστασία όπως και φέτος, από την εγκληματική πολιτική του αστικού κράτους. Με τους κατοίκους της Κινέτας, του Μενιδίου, της Δυτικής Αθήνας για τα αντιπλημμυρικά έργα, με τους γονείς των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων για να μεταφέρονται τα παιδιά τους όπως δικαιούνται, για να έχουν σχολείο όπως το Δημοτικό Σχολείο στο Εγάλαιο, για να ελεγχθούν τα σχολεία αντισεισμικά, για να μην τρέμουμε για τα παιδιά μας στα σχολεία που πηγαίνουν. Με τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής για να έχουν νοσοκομείο, συγκοινωνία, αποχέτευση, για να μην παζωθούν αλλά για να διευθετηθούν σωστά τα ρέματα, όπως το ρέμα της Ραφίνας με τους κατοίκους εκεί, για να σωθεί η Πειραϊκή με τους κατοίκους του Πειραιά από τις γιγάντιες προβλήτες των κρουαζιόπλοιων και τη μεγάλη προβλήτα κρουαζιέρας της Κόσκο, για να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες της Αττικής, οι οποίες ανήκουν σε όλους και όλες και όχι στα επιχειρηματικά συμφέροντα που τις φράζουν, τις μπαζώνουν, δρούν ανεξέλεγκτα και ανενόχλητα. Και πάντα δίπλα στους αγώνες των εργατών του λιμανιού, των διανομέων, των οικοδόμων, των ξενοδοχοϋπάλληλων, των καλλιτεχνών, των εμποροϋπάλληλων, για να μην δουλεύουν ώρες ατελείωτες με τις λευκές νύχτες, τις μαύρες Παρασκευές και τις ακόμα πιο μαύρες Κυριακές, ακόμα και μέσα στον καύσωνα οι αθεόφοβοι, όπως είπαμε, κλείσαν τα πάρκα, αλλά τα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα τα είχαν ανοιχτά για να δουλεύουν οι εμποροϋπάλληλοι, με αποφάσεις των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας. Δίπλα στους νοσοκομιακούς γιατρούς, τους υγειονομικούς, όπως κάναμε μέσα στην πανδημία, δίπλα στην νεολαία, ενάντια στην καταστολή και τον αυταρχισμό, αταλάντευτοι μαχητές, μαζί με το λαό και την νεολαία, απέναντι στα φασιστικά μορφώματα, όταν όλοι οι άλλοι τα χάιδευαν, τα αντιμετώπιζαν ως εκλεγμένους από το λαό, τους παραχωρούσαν γραφεία και τεχνικές διευκολύνσεις, ψήφιζαν μαζί τους τις πιο αντιλαϊκές αποφάσεις, όπως την επέκταση των χωματερών που προαναφέραμε. Εμείς, φίλες και φίλοι, είμαστε με όλους και όλες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της βάρβαρης πολιτικής, ενός συστήματος που βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη,
με όσους και όσες σηκώνουν ανάστημα, βγαίνουν στον αγώνα και θα είμαστε δίπλα τους, μαζί τους και όλες τις φορές που θα κατακλείζουν μαζί με εμάς το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα δίκαια αιτήματά τους. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, που αμέσως τώρα θα σας διαβάσω, θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα παρουσιάσουμε ένα βασικό κορμό. Δεν έχει ολοκληρωθεί, όλοι το γνωρίζουμε, του ψηφοδελτίου. Έτσι γίνεται και στις ποδοσφαιρικές ομάδες στην προετοιμασία. Άλλοι λείπουν για αγώνες, δεν είναι όλοι στην προετοιμασία, αλλά είναι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, δεν το λέω τυχαίο, γιατί πρώτος από τον κεντρικό τομέα που θα διαβάσουμε είναι ο σύντροφος ο Νίκος Αγγελίδης, που είναι εδώ μπροστά μας, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ο αναγνώστου ο Γιάννης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, ο Αντωνίου ο Βαγγέλης, που είναι εδώ δίπλα, οικονομολόγος, χρόνια στον αγώνα και στο κίνημα, ο Αντωνόπουλος ο Κώστας, ο προπονητής μας, ο Ασφής ο Μπάμπης από το Γαλάτσι, που είναι ο Μπάμπης, ο Άχμετ ο Μουσταφά, εμποροϋπάλληλος, συνδικαλιστικός στέλεχος στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και στο ΠΑΜΕ, ο Βαΐ ο Μπάμπης, αγαπημένος σύντροφος λογιστής στην Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής, η Βακάλη Έλσα, αρχαιολόγος συντηρήτρια, η συντρόφισσα η Βουρνάη Μαρία, σχολική καθαρίστρια, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου, η Βρακάη Αλεξάνδρα από το Νοσοκομείο Αλεξάνδρας, η Γαλανοπούλου η Βιολέτα, εκπαιδευτικός στο Διαπολιτιστικό Σχολείο Αθηνών και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ο Παρθενώνας, η Γεράκη Κατερίνα, η συντρόφισσά μας, γνωστή στην Επιτροπή του ΠΑΜ ενάντια στους πληστηριασμούς και για τους πρόσφυγες μετανάστες, επικεφαλής της Διατηματικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Γκιόνης ο Δημήτρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, η Κογκάκη Ντίνα, η πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας, η Δρυμάλα η Θοδώρα, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Βύρωνα και Σαριανής Παγκράτη Ρόζα Εμβριώτη, ο καλογερής ο Νίκος, ο γιατρός μας από τον Ερυθρό, ο Καργόπουλος ο Ανδρέας, συνδικαλιστικός στέλεχος καθηγητής στην Όλμε, η Καρούση Αγάπη, εργαζόμενη στον επισηκισμό, μέλος της δίκης του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, η Κολιζέρα η Σοφία, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι, ο Κολιούς ο Σωτήρης εδώ μπροστά, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανυπηρετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, η Κολοβού Ιωάννα, εδώ μπροστά μας, συνταξιούχος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, η Κότσιφα η Ρόζα, εργαζόμενη στο ΕΚΠΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Κουτελιέρης ο Φραγκίσκος, που είπαμε είναι εγκλωβισμένος στην Εθνική Οδό, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδας, ο Νικολάου Σταμάτης, μαθηματικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, ο Ντόμπρεφο Νίκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Πάλμος ο Παναγιώτης, αγαπημένος σύντροφος συνταξιούχος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, ο αγαπημένος μας ηθοποιός και συγγραφέας ο Πάνο Θέμης, η Πανουτσάκου Ιβέτα, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων της Ομοσπονδίας της Περιφέρειας Αττικής, στις περιφέρειες όλης της Ελλάδας, όχι μόνο της Αττικής, η Παπαδημητρίου Ιωάννα, ο Περάκης ο Αλέξανδρος,
πρόεδρος του Συνδικάτου στο ΣΕΤΥΠ και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνα, η Δανάη Πλακαρίδη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο η Αθηνά, η Ρογκάκου Ιέφη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο, η Ροδοπούλου Κατερίνα, καθαρίστρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Στοιχείου Εργαζόμενων και την Πανοπούλου, η Ρουτζούνη Εμβαθία από τον ΟΤΕ, ο Σαμαρτζής ο Γιώργος, πρέπει να τον ακούσετε να τραγουδάει, λυρικός τραγουδιστής και δάσκαλος, ο σύντροφος ο Σιώρας ο Ηλίας γνωστός, παλιός πρόεδρος του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού Συνταξιούχος, τώρα περιφερειακός σύμβουλος αυτή τη στιγμή, η Τζατζόγλου η Αλέκα αρχιτέκτονας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχιτεκτώνων, ο σύντροφος ο Χουρδάκης ο Χάρης, συστάσεις δεν χρειάζονται, επικεφαλής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων. Στο νότιο τομέα, ξεκινάμε με τη Χριστίνα Αγγελονίδη. Χριστίνα ήταν περιφερειακή σύμβουλος, στην προηγούμενη θητεία εκπαιδευτικός, συνδικαλιστικός στέλεχος και πολύ καλή συντρόφισσα. Ο Αλεξανδράκης ο Παύλος, οικοδόμος, γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Η Αρβανίτη η Σοφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Ο Βάσιος ο Θανάσης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Αγίου Δημητρίου, εκπαιδευτικός συνταξιούχος. Ο σύντροφος ο Γελαδάς ο Νίκος, πρώην Κοσμήτορας, στα ΤΕΦΑ, καθηγητής φυσικής αγωγής. Η Γιαννοπούλου η Κορφιά, τη Χριστίνα, αισθητικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων στη Νέα Σμύρνη. Η Ελευθεριάδου η Ρούλα, γνωστή πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθήνας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο Καλαμπαλίκης ο Θανάσης από την Όφσα. Η Κίτσου η Γιώτα, εργαζόμενη στον ΕΦΚΑ. Η Κονδύλη Φρόσο από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Μέλος και η Φρόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού. Ο Κορονάκος ο Αλέξανδρος, υποπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού εναποστρατεία. Η Κύριου η Ελένη, διευθύντρια αναισθησιολογίας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ο Κυριαζής ο Γιάννης, ένας νέος άνθρωπος, ο πρωταθλητής μας στον ακοντισμό. Η Όλγα Μιχαήλ Σταύρακα, ηθοποιός. Ο Μοσχονάς ο Γιώργος, αντιπρόεδρος της Διεπαγγελματικής Ένωσης Αυγού Ελλάδας. Ο Πούρος ο Παναγιώτης, σύντροφός μας μηχανοδηγός στην Hellenic Train. Ο Παπαγεωργίου ο Νίκος, στέλεχος του ΠΑΜΕ, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Η Πελέκη Ελευθερία, δημοτικός σύμβουλος στο Μοσχάτο Ταύρου με τη λαϊκή συσπήρωση. Η Ρουμανέα η Δέσποινα από το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων. Ο Σαριδάκης ο Μάνος, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μοσχάτου Ταύρου και κύριος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, διδάκτορ θεωρητικής φυσικής. Ο Τσερεμεκλής Γιώργος, ο εργαζόμενος σε φαρμακευτική εταιρεία. Η Φατούρη Τζένι, υποψήφια διδάκτορ γεωλογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Η συντρόφισσα η Χαλιού η Έφη, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Χρηματοπιστωτικού και στην ΟΤΟΕ. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι στο νότιο τομέα. Στο δυτικό τομέα, η Λία Γιάννα, εκπαιδευτικός από το Περιστέρι. Ο Ζορμπάς ο Αχιλέας, επίσης εκπαιδευτικός. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, της ΔΟΕ. Ο Ζουμπουρλής ο Βασίλης, εδώ μπροστά μας. Μοριακός βιολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο Θεοδωρόπουλος ο Θανάσης, πρόεδρος του Συλλόγου Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας. Η Γογόη Θεοδωροπούλου, μέλος του Γραφείου του Συμβουλίου Πόλης Οργάνωσης Αθήνας ΚΝΕ. Η Καμαρινοπούλου Ελένη, πρόεδρος στο Σωματείο Εργαζόμενων του Δήμου Αγίων Αργύρων Καματερού. Η Καρανάσιο Ελένη, δημοτική σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας και εργαζόμενη στις θηριακές υποδομές. Ο Χρύσαδος ο Κυριαζής, γνωστός, πρόεδρος για χρόνια
στο Σωματείο του Δήμου της Πετρούπολης, ο Ποφίλιος ο Νίκος, τραγουδιστής, σαν την κόρη του, μέλος του Μουσικού Συνόλου Ρωμιοσύνη, η Πάκου Ιβούλα, η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στο ΚΑΤ, η Παπαμιχαήλη Φιλιό, συντρόφισσα εργαζόμενη στα ΕΛΤΑ και στέλεχος συνδικαλιστικό εκεί, ο Πετρόπουλος ο Βασίλης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ, η Σαμούρια Αγγελική από την ΕΔΙΕ, ο Στεφανάκης ο Γιώργος, το γνωρίζετε, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Μάγειρας και Διανομέας, ο Σκηνάς ο Γιάννης, εργάτης σε βιομηχανία τροφίμων, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αττικής, ο Τιπλαλέξης ο Γρηγόρης εδώ μπροστά, περιφερειακός σύμβουλος, δικηγόρος, η Νίκη Χρονοπούλου, επίσης περιφερειακή σύμβουλος και εργαζόμενη στο Γεωργονικό Πανεπιστήμιο. Στο βόρειο τομέα, ο Αρζόγλου Παντελής, γραμματέας οργάνωσης σπουδάς Αθήνας της ΚΝΕ, που έφερε την πρωτιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της βασιλευτικής μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους και συντρόφισσες. Η Αυγερινού η Αφροδίτη, επίσης περιφερειακή σύμβουλος με πολύ σπουδαία δράση τα 4-7 χρόνια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων. Ο Βασίλας ο Γρηγόρης, ο μουσικός μας. Πρώτος. Και πατριώτης Μυτιλινιός. Η Βίτου η Όλγα, υποψήφια διδάκτορα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Γεωργιάδου η Εύη, εδώ πέρα, δίπλα. Από το τμήμα περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας και μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΟΕ και πρόεδρος του Σωματείου του ΕΛΗΝΙΑΕ. Η Δημητρίου η Νίκη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Δημητροκάλη Γιάννα, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Η Ζαγκανά Ιγιώτα, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μεταμόρφωσης. Ο Ζάχαρης ο Πάνος, ο σκητσογράφος μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και Ταμείας της Ζηλές Ελλήνων Γελιογράφων. Ο Καβαδίας ο Αντώνης, σύντροφος τραπεζοϋπάλληλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΟΤΟΕ και του Σωματείου Εργαζομένου του Eurobank. Η Καρπή η Κλεοπάτρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζόμενου στην Αυτιλία και τον Τουρισμό. Ο Κασίμης ο Χρήστος, μηχανολόγος μηχανικός, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος στο Χαλάνδρη. Ο Κωνσταντάς ο Σπύρος, ο πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζόμενων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ματζαφού η Νικολέτα, εκπαιδευτικός. Ο Μπουτούρογλου ο Νίκος, ούτως, δεν προσθέτα και ο Νίκος, νάτος. Από το νοσοκομείο Μεταξά και χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος στο Μαρούσι. Επίσης, ο Παπασπύρου ο Νίκος, δάσκαλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Περικλής. Ο Παρασκευόπουλος ο Βασίλης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Η Ραΐση η Λιδία, μέλος του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας. Ο Ριτζάκης ο Θοδωρής, χρειαζόμαστε και ένα πυγμάχο, προπονητής πυγμαχίας. Ο Ριτζάκης, ο Θοδωρής και πρωταθλητής. Η Ρογκάκου Ευαγγελιό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Αττικής. Ο Σουκουρίδης ο Νίκος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο σύντροφος ο Νίκος ο Σφαντός, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων. Ο σύντροφος ο Φαφαλιός ο Νίκος, χωρίς συστάσεις και αυτός, έμπορος, πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Κηφισιάς και Ερυθρέας. Ο Φωτόπουλος ο Θανάσης, λιθογράφος, πρόεδρος του Σωματείου στον τύπο και το χαρτί. Ο Χασιώτης ο Μιχάλης, ο σύντροφος μας λογιστής από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών. Ο Χριστίδης ο Σταύρος και ένας εργαζόμενος από τα πετρέλαια χρειάζεται, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου της Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής. Πειραιάς,
Έχουμε ακόμα λίγο υπομονή. Αγάθου Χρυσάνθη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Δραπετσόνας Τερψιχώρος. Η Σωτηρία Αγγελνιάδη, νηπιαγωγός και χρόνια στέλεχος της ΚΝΕ. Ο Άγγελος ο Γαλανόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, ο Γεροπαναγιώτης ο Νάσος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων του Πειραιά. Η Γουρουτή Ιανθή, η συντρόφισσα εκπαιδευτικός και μουσικός, γνωστή από τη συνεισφορά της στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Η Δρούγκα η Μάγδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ του Πειραιά. Καραμαλίκη Χριστίνα, εδώ μπροστά. Όχι οποιαδήποτε, η πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών του Πειραιά. Ο Κριεζής ο Νίκος, μεταλλεργάτης. Εδώ μου τον είχαν γράψει τον Νίκο αθλητή. Παρότι έχουμε την ίδια ηλικία, συνεχίζει παίζει σε υψηλό επίπεδο βόλεϊ. Λοιπόν, δεν λέμε την ηλικία. Λαμπράκης Γιώργος, συνταξιούχος ΟΤΑ και αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΙΕ, χρόνια δραστηριοποιείται στο κίνημα ειρήνης. Η Λιβέρη Σοφία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενίου Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων ΑΜΕ Αττικής και Νήσων. Ο Μπεκρής ο Μάρκος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Πενετάτος ο Στέλιος. Και σήμερα, εν ενεργεία Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος της Νίκαιας, ο Ηλίας ο Πατίδης, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ του Πειραιά. Ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά. Η Δήμητρα η Σταματέλου, η γιατρός μας από την ΟΕΝΓΕ, παθολόγος στον Ευαγγελισμό. Ο Τσελέντης ο Μάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον Κορυδαλό. Ο σύντροφος ο Τσουκαράκης ο Ανέστης, εδώ πέρα πίσω. Στα ορεινά, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών Συνταγματάρχης Ξένα Αποστρατεία. Ο Τσουρατάκης ο Γιώργος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας, τη ΣΟΦΣΑ και πρόεδρος στην Ένωση Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής. Ο Φαναρτζής ο Μιχάλης, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η Χαραλαμπίδου Κυριακή, πρώην Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας με τη Λαϊκή Συσπήρωση, γνωστή για τη δράση της και από το χώρο των τραπεζοπαλλήλων, σήμερα συνταξιούχος. Εδώ η Μαρία μας λέει για μια αναμνηστική φωτογραφία. Κάπου πρέπει να μαζευτούμε όλοι αυτοί, είμαστε πολλοί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε έτσι όπως έχουμε γίνει, αποκλείεται να μαζευτούμε εδώ μέσα. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε θα βγούμε έξω. Λοιπόν, δεν έχουμε ξεχάσει, έχουμε Ανατολική Αττική, περιμένετε. Ανατολική Αττική και νησιά είναι λίγοι. Ανατολική Αττική πρέπει να τους πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή περισσότεροι λείπουν στις φωτιές. Λοιπόν, και πρέπει να τους μνημονεύσουμε. Είναι ο Δάρδαλης ο Νίκος. Εκπαιδευτικός γνωστός, ο Κάπας ο Αλέξανδρος. Η Καμπέλη η Αναστασία. Η Μαρίνη Μυρτό. Η Μαρτσούκου η Μαρία. Η Μενεγάκη η Ελένη. Ο Μέντης ο Μάης. Η Νικολή η Χρυσάνθη, η Ξένου η Αγγελική ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Παπαγιανόπουλος ο Αποστόλης, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Σοκράτης, ο Πασακυριάκος ο Κώστας, ο δημοσιογράφος μας από το Ριζοσπάστη, η Σαρή η Δέσποινα, ο Σταθουλόπουλος ο Στάθης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου στο Φάρμακο, ο Στεφανίδης ο Νίκος από τη Ραφίνα, εδώ πέρα πίσω, η Τριγάζη Ρούλα, η δικηγόρος μας από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο Μενίδη. Και στη Δυτική Αττική έχουμε το Βαρδαβάκι το Μανώλη, πρόεδρος του Νοσοκομείου Θριασίου, τη Γεωργιάδου τη Γεωργία από το Μέταλλο, τον Κουμπούρη το Δήμο, γνωστός από τους συνταξιούχους, και την Πασιοπούλου τη Βίκη από το Σύλλογο Γυναικών της Ελευσίνας.